Συντρόφισσες και σύντροφοι, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και τιμής ανεβαίνω στο βήμα του συνεδρίου μας. Περάσαμε δύσκολες στιγμές σήμερα και παρότι είχα ετοιμάσει μία τοποθέτηση για την προσωπική μου δέσμευση απέναντι στο κόμμα μας και στην ελληνική κοινωνία, οφείλω να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές οι εικόνες που είδαμε δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν καμία σχέση με την προοδευτική παράταξη. Δεν έχουν καμία σχέση με την ευγένεια, τον πολιτισμό και τους αγώνες των ανθρώπων της αριστεράς, των ανώνυμων αγωνιστών που δώσαν τη ζωή τους, όχι για να μαλώνουμε και για να χειροδικούμε και μάλιστα όχι για να δημιουργούμε τεχνητό αποκλεισμό στο συνέδριο για να είμαστε πάλι τα θύματα τάχατες για τον αποκλεισμό. Όχι, όχι. Το κόμμα είναι το θύμα της επίθεσης που ασκείται το τελευταίο διάστημα και η προοδευτική παράταξη για να κάνει πάρτι έξω ο κύριος Μητσοτάκης. Το κόμμα είναι το θύμα, το κόμμα υπερασπιζόμαστε. Και όσοι θυματοποιούνται και κάνουν πολιτική με ίντρικα είναι γιατί δεν μπορούν να κάνουν πραγματική πολιτική. Για αυτή που συζητάμε σήμερα εδώ. Αλλά οφείλω να πω και ότι πρέπει να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου σε όλους και όλες εσάς που εδώ με σύνεση, με σοβαρότητα, με συντροφικότητα δώσατε μια απάντηση. Δεν απαντήσαμε στις προκλήσεις, δεν τροφοδοτήσαμε τις προκλήσεις και είμαστε όλοι και όλες ταγμένοι στην επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ από οποιαδήποτε θέση αποφασίσει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμασταν ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι κρυφό ότι η μεγάλη εσωκομματική κρίση που περνάμε και δεν θα την ξεπεράσουμε εύκολα. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά από όλους και όλες για να ξεπεράσουμε την κρίση. Είναι η αμφισβήτηση του κόμματος πίσω από αυτή την κρίση. Και είναι και τα σχέδια του συστήματος εξουσίας που δεν αμφισβητεί απλά την αριστερά και την προοδευτική παράταξη, αλλά αντιστοιχεί μια κορυφαία επιλογή που κάνανε τα τελευταία χρόνια. Της κυβερνώσας αριστεράς. Αυτή την αριστερά φοβούνται. Την αριστερά που δίνει λύσεις για την κοινωνία. Γι' αυτό την έχουν βάλει στο στόχο. Γι' αυτό το αντισύριζα μέτωπο. Η λάσπη στον Αλέξη, η λάσπη στον Νίκο, στον Παύλο, στη Ρένα, η λάσπη στα στελέχη που ανοίγανε δρόμους. Και δυστυχώς πρέπει να το προσέξουμε ότι το τελευταίο διάστημα το αντισύριζα μέτωπο μπήκε και μέσα στο κόμμα. Και χρησιμοποιήθηκαν επιχειρήματα του αντισύριζα μετώπου για να ικανοποιήσουν μία αιμονική προσωποκεντρική επίθεση στην παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα προφυλάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτή την επίθεση. Γιατί το ερώτημα των εκλογών δεν είναι το όνομα του Προέδρου. Είναι αν η ελληνική κοινωνία θα έχει στήριγμα ένα αριστερό προοδευτικό μεταρρυθμιστικό κόμμα, αν θα υπάρχει πρόταση προοδευτικής διεξόδου σε κυβερνητική κατεύθυνση. Γι' αυτό παλεύουμε σε αυτές τις εκλογές. Είναι εύλογο όμως το ερώτημα και μπαίνει από πολλούς και πολλές και μέσα εδώ και στην κοινωνία. Μπορούμε. Νομίζω ότι και οι ομιλίες των συντρόφων μέχρι τώρα και της Ράνιας και των συντρόφων, δώσανε μία απάντηση. Δεν μπορεί να ακολουθήσω κι εγώ το ίδιο ίχνος. Ήταν ένα κόμμα του 2-3% που έφτανε στο 4-5% και που δεν πιστεύανε ότι αυτό το κόμμα μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Ξέρετε όμως γιατί έγινε κυβέρνηση. Γιατί άκουσε την ελληνική κοινωνία. Γιατί μίλησε με την ελληνική κοινωνία. Γιατί κατέβηκε και έζησε μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν έζησε σε γραφεία. Δεν ασχολήθηκε με ίντρικες. Δεν έκανε πολιτική του lifestyle. Έζησε μέσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι, αν θέλετε, αυτή είναι και ο μοχλός. Αυτός είναι και ο μοχλός για να πετύχουμε τις μεγάλες ανατροπές. Μεγάλωσε, αγαπήθηκε και το 2015 έφερε την κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό το κόμμα ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία προσωπική μου
αίσθηση θα πω, που πιστεύω ότι ακουμπάει και όλους εσάς. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αυτό το κόμμα εγώ το πιστεύω και το αγαπώ. Είναι η οικογένειά μου, είναι η ταυτότητά μου, είναι η ζωή μου και θέλω να είναι η ζωή όλων μας και να είναι η ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Και σήμερα που πολλοί πιστεύουν ότι η μοίρα του είναι η διάλυση, σήμερα που είδαμε ακόμα ένα επεισόδιο κατά της ύπαρξης του κόμματός μας, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να δώσουμε από εδώ ένα μήνυμα ότι η μοίρα μας είναι να επιστρέψουμε πάλι και να δώσουμε λύση στην ελληνική κοινωνία. Να τη στηρίξουμε και να δώσουμε και κυβερνητική λύση. Παρότι εξελίσσεται μια αντικομματική επίθεση κατά του κόμματος. Και όχι απλά το πιστεύω, αλλά θέλω στον πληθυντικό να πούμε όλοι μαζί ότι το πιστεύουμε και θα το εγγυηθούμε όλοι μαζί. Ότι θα γίνουμε ξανά λύση για την ελληνική κοινωνία. Και έτσι το όνειρο, το ανέφικτο, το άπιαστο θα γίνει πάλι πραγματικότητα. Ξέρω είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Είναι δύσκολο με τη σημερινή εικόνα. Αλλά νομίζω, βλέποντας την εξέλιξη του συνεδρίου, ότι και εσείς οι σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ δίνετε μια απάντηση. Και τη δίνετε με στιβαρότητα, με σοβαρότητα και με συντροφικότητα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχουν τις κρίσεις. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη στροφή. Να φύγουμε από το εγώ που μας πλήγωσε και να πάμε στο μαζί. Γιατί το μαζί πάντα ήταν η λύση και για την αριστερά και για την προοδευτική παράταξη. Όταν χάσαμε το μαζί, κινδυνέψαμε να χάσουμε τα πάντα. Και για λίγο κινδυνέψαμε να χάσουμε το κόμμα μας. Και πάνω απ' όλα, κινδυνέψαμε να χάσουμε την περηφάνεια μας. Γιατί δυστυχώς συνάντησα και εγώ στις περιοδίες μου αγωνιστές της αριστεράς, ανώνυμους αγωνιστές που δώσαν όλη τη ζωή τους. Ήταν, θυμάμαι, ένας υπερ 90χρονος της Χιάτιστα που μου είπε: «Δεν θέλουμε να ντρεπόμαστε, θέλουμε να είμαστε περήφανοι για το κόμμα μας. Και πρέπει η δέσμευσή μας σήμερα να είναι πρώτα απ' όλα για την περηφάνεια της αριστεράς, για την περηφάνεια του ελληνικού λαού. Αυτή πρέπει να εκπροσωπούμε». Τη δύναμη του μαζί, λοιπόν, σας καλώ να ξαναθυμηθούμε. Αυτός είναι ο λόγος που έθεσε υποψηφιότητα. Για να πάμε στο εμείς. Για να ξαναβρούμε τα βήματα του εμείς. Για να βρούμε το εμείς που θα κερδίσει την πολιτική Μητσοτάκη. Που θα ξαναφέρει μια προοδευτική λύση στην Ελλάδα. Που θα φέρει καλύτερες λύσεις για ολόκληρη την Ελλάδα. Και σε αυτή την αντεπίθεση των αριστερών και σοσιαλιστικών ιδεών, σας καλώ να είμαστε όλοι μαζί και να την συναποφασίσουμε σήμερα. Όποια και αν είναι απόφαση των εκλογών για πρόεδρο. Και δεσμεύομαι θα την υπηρετήσω. Γιατί οφείλουμε να ξαναχτίσουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ σοβαρό, αξιόπιστο, δυναμικό και αποτελεσματικό, ανοιχτό στην κοινωνία, αλλά συγκροτημένο. Ένα κόμμα της κοινωνίας, το οποίο θα απαντάει και θα μιλάει στην κοινωνία. Όχι βέβαια με λέσχες φίλων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά με οργανώσεις των ενεργών πολιτών. Ένα κόμμα της πραγματικής πολιτικής. Για να δώσουμε γρήγορα ένα τέλος σε όλο αυτό το δυστοπικό περιβάλλον που ζει η ελληνική κοινωνία. Στο εκτεταμένο πιάτσικο του κυρίου Μητσοτάκη, απέναντι και στη δημόσια και στην ιδιωτική περιουσία. Στη φτωχοποίηση λόγω της ακρίβειας, που είναι ένας μηχανισμός που μαζεύει τα κέρδη σε λίγους, σε λίγες εταιρείες. Στα ολιγοπόλια, κλέβοντάς τα και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και από τις οικογένειες. Για να σταματήσουν οι νέοι και οι νέες να φύγουν από τη χώρα. Να σταματήσει η υποβάθμιση των δημόσιων αγαθών, της υγείας, της παιδείας, του νερού, αλλά και του δημόσιου χώρου. Αλλά και η καταράκωση του κράτους δικαίου σε μια χώρα που κουκουλώνονται τα σκάνδαλα, που καταπατάτε το Σύνταγμα, που χάνεται κάθε έννοια ισονομίας και διαφάνειας. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που ζούμε σήμερα είναι η αδιαφάνεια, το ρουσφέτη και οι μέτεροι, που συνηθίζουν την Ελλάδα να ζει στο ρουσφέτη. Και έτσι, αν θέλετε, υποβιβάζουν και την πολιτική και την κοινωνική λειτουργία και θίγουν την κοινωνική συνοχή. Αυτή η κατάσταση, συντρόφισσες και σύντροφοι, όμως, μας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσουμε και κάτι πιο δυνατό. Μια νέα κοινωνική συμφωνία, που διαμορφώνονται πλέον οι κοινωνικοί όροι για μια ισχυρά πλειοψηφική κοινωνική συμφωνία. Γιατί δεν αρκεί μόνο το κόμμα, δεν αρκεί μόνο το πρόσωπο, δεν αρκούν μόνο τα σύμβολα. Πρέπει να κινητοποιήσουμε, να εμπνεύσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σε αυτή την κοινωνική αλλαγή. Γιατί έχουμε να απαντήσουμε και σε άλλα μεγάλα ερωτήματα. Η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες ανισότητες. Ο τραμπισμός και η ακροδεξιά αμφισβητούν και την Ευρώπη και την ισορροπία της Ιφιλίου. Η Ευρώπη είναι χρεοκοπημένη πλέον και πολιτικά και οικονομικά.
Εξελίσσεται μια γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και ένας πόλεμος στην Ουκρανία δίπλα στη γειτονιά μας. Και η Ευρώπη και η ελληνική κυβέρνηση μένουν αμίλητοι. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν νέες κρίσεις και προσφυγικές και οικονομικές και βαθιά κοινωνικές. Και μπροστά σε μια εποχή αβεβαιοτήτων, μόνο η αριστερά μπορεί να απαντήσει και να απαντήσει ικανοποιητικά και απέναντι στον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Γιατί η δική μας πολιτική έχει βάση τις αξίες της αριστεράς. Έχει βάση τις αξίες της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, του δικαίου. Αυτές οι αξίες μπορούν να κερδίσουν την ακροδεξιά. Μόνο η αριστερά στην Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει το μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά. Και να δώσει απαντήσεις και στην νεολαία, η οποία ψάχνει στις αξίες να κρατηθεί για να βρει το μέλλον της. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που μπορεί να δώσει αυτή την απάντηση και στην Ελλάδα και να ανοίξει τον δρόμο στην Ευρώπη. Πρέπει βέβαια να ομολογήσουμε ότι χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, έπρεπε να δοθούν αυτές οι απαντήσεις. Να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως, όλες οι προσπάθειες, και θέλω να το ξέρετε, συνεννόησης, διόρθωσης λαθών, συμβιβασμού, υποχωρήσεων, πήγανε χαμένες. Ακόμα και οι αποφάσεις του συνεδρίου που πάρθηκαν για να διορθωθούν λάθη τα οποία γινόντουσαν εκείνη την περίοδο, μπήκαν στο ψυγείο. Και ο προηγούμενος πρόεδρος καταπάτησε τις αποφάσεις του συνεδρίου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα να το θυμηθούμε τις επόμενες μέρες για τον δρόμο που θα διαλέξουμε εμείς. Να αποφασίσουμε μια πολιτική απόφαση η οποία θα είναι και δρομολόγιο και στήριγμα στον επόμενο πρόεδρο. Να μην ξαναεμπιστευτούμε ποτέ ξανά λογικές του εγώ. Γίναν και άλλα μεγάλα πολιτικά λάθη. Η αλλίωση της πολιτικής μας ταυτότητας αλλά και της δημοκρατικής μας λειτουργίας οδήγησε και σε συρρήκνωση αλλά και σε απαξίωση. Και τελικά βλέπουμε να εξελίσσεται μια αντικομματική στάση και μια ξεκάθαρη επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υποτιμώ ότι υπήρχαν και πριν ελλείμματα. Και υπήρχαν ελλείμματα στη λειτουργία του κόμματος όταν έπρεπε όλοι να στραφούμε στη σωτηρία της πατρίδας και αφήσαμε την πολιτική και ιδεολογική δουλειά και την οργανωτική δουλειά, και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό για να πάρουμε τώρα μέτρα για να ξεκινήσουμε από ένα σοβαρό και σωστό κόμμα. Ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα κόμμα των μελών που θα λειτουργούν οι οργανώσεις. Και δεν θα υπάρχουν εκπρόσωποι ομάδων, ούτε εκπρόσωποι βουλευτών. Εκπρόσωποι πολιτών θα υπάρχουν στο κόμμα. Την κοινωνία θα εκπροσωπούμε με καθήκοντα σε όλες τις οργανώσεις, με καθήκοντα σε όλα τα μέλη των ομαρχιακών επιτροπών, αλλά και με λογοδοσία. Και έτσι θα τιμήσουμε και τις παρακαταθήκες μας. Και θέλω επίσης να κάνουμε ακόμα μία συμφωνία. Ότι υπάρχουν τρία ιερά κοιμήλια, τα οποία αμφισβητήθηκαν την τελευταία περίοδο, τα οποία όλοι όχι απλά θα υπερασπιστούμε και όλες, αλλά θα τα αξιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Η πρώτη μας παρακαταθήκη είναι οι αξίες και ιδέες της αριστεράς. Η δεύτερη παρακαταθήκη είναι οι αγώνες των ανθρώπων της αριστεράς και των ανώνυμων αριστερών και η θυσία. Και η τρίτη παρακαταθήκη είναι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και η κυβέρνηση της αριστεράς, που έβγαλε την Ελλάδα όρθια από τα μνημόνια, με την κοινωνία όρθια και πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Αυτές τις παρακαταθήκες δεν τις χαρίζουμε σε κανέναν. Εξάλλου, σε αυτούς τους αγωνιστές της αριστεράς χρωστάμε την ύπαρξή μας σήμερα, αλλά και στα παιδιά μας που πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Οι αριστεροί και οι αριστερές έχουμε μάθει μόνο να χτίζουμε, μόνο να δημιουργούμε. Σας καλώ λοιπόν όλους και όλες στην επανεκκίνηση να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, να ξαναχτίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπιστήκαμε σήμερα όλες και όλες μαζί με συντροφικότητα και σύνεση. Και καλούμε και όσους απογοητεύσαμε και όσους αποστρατεύτηκαν, αλλά και τους δημιουργικούς πολίτες που δεν βρίσκουν σήμερα κομματικό συνομιλητή, που δυστυχώς είτε στην αποχή, είτε στην αντιπολιτική στάση, είτε στην απαξίωση του κυρίου Μητσοτάκη ψάχνουν απαντήσεις και πρέπει να τις δώσουμε εμείς. Νιώθω βαθιά ότι μπορούμε, αλλά πρέπει και εγώ και οι συνυποψήφοι, αλλά και όλοι εσείς να εγγυηθούμε τη συμπερίληψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όλων των ρευμάτων, όλων των ιδεών, όλων των συνεισφορών χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και τη συμπερίληψη στην κοινωνία όλων των προοδευτικών ρευμάτων, ιδεών και των δημιουργικών πολιτών για ένα στόχο, να σηκωθεί και η Ελλάδα στα πόδια της. Να έχουμε μια δημοκρατική προοδευτική Ελλάδα.
Μια Ελλάδα που ονειρευόμαστε, γιατί πάντα οι αριστεροί θέλαν την πρόοδο και βγάζαν και τον εαυτό τους εκτός, αν θέλετε. Όμως πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, γιατί μπορεί να συζητήσουμε για το πρόγραμμα και να ακούσετε και από μένα προτάσεις και καινοτόμες και μεταρρυθμιστικές. Όμως πρέπει να πούμε ότι αν δεν έχουμε ένα αποτελεσματικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα έχει προγραμματισμό σε κάθε οργάνωση μελών, να έχει ανοιχτά γραφεία, να συνομιλεί με τους ενεργούς πολίτες, να μην είναι κόμμα των followers και των social media, αλλά να έχει προγραμματισμό δράσης στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στους πολιτιστικούς συλλόγους, στο περιβάλλον, στον εθελοντισμό. Ένα προγραμματισμό δράσης όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, που θα ελέγχετε με χρονοδιάγραμμα. Γιατί δεν θα υπάρχει μονιμότητα στην ανάθεση, αλλά η μόνη μονιμότητα είναι στον αγώνα και στη δράση. Και αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται, όπως είπα, και στις νομαρχιακές επιτροπές και στις περιφερειακές επιτροπές που πρέπει να συγκροτηθούν μέσα από καταστατική αλλαγή. Αλλά και εκεί δεν θα υπάρχουν εκπρόσωποι ομάδων, ούτε μόνο χεράκια που θα σηκώνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Γιατί έχουμε κάνει λάθος αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι. Γιατί δυστυχώς το πρόβλημα του κομματικού φαινομένου έχει κατέβει και στις νομαρχιακές και πολλές φορές στις οργανώσεις μελών. Πρέπει όλα τα μέλη των οργάνων να έχουν δημόσιο πολιτικό ρόλο, να έχουν καθοδηγητικό και ιδεολογικό ρόλο, να έχουν προγραμματισμό και δέσμευση και να μην γυρνάμε κάθε μέρα στην οργάνωση για την ίδια γκρίνια. Θα αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, θα έχουμε ενιαίο λόγο και στην περίοδο που πρέπει να εξεταστούμε και να λογοδοτήσουμε, θα λογοδοτούμε. Και ο Πρόεδρος και οι βουλευτές και η Κεντρική Επιτροπή και η Περιφερειακή Επιτροπή και η Νομαρχιακή Επιτροπή. Αυτό είναι δημοκρατία. Και με τη δημοκρατία στη βάση θα υπερβούμε και τα προβλήματα που κακοφορμήσανε με ομάδες που γίνανε στρατοί. Γιατί θέλουμε ιδεολογικά ρεύματα. Προαποφασισμένες λειτουργίες δεν θέλουμε. Αυτό πρέπει να είναι το κόμμα μας. Και όχι με κατασταλτικά μέσα, με περισσότερη δημοκρατία θα το λύσουμε. Γιατί όταν μιλάμε στην ελληνική κοινωνία για δημοκρατία, πρέπει να είμαστε πρώτοι εμείς ικανοί να αποδείξουμε ότι ζούμε τη δημοκρατία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και να εκπέμπουμε το μήνυμα αυτό προς την κοινωνία. Και όλα αυτά πρέπει να δεσμευτεί και να τα υποστηρίζει και ο Πρόεδρος. Ο νέος Πρόεδρος δεν θα είναι θέση εξουσίας. Δεν θα είναι αξίωμα. Θα είναι θέση ευθύνης και θα λέγεται και ο ίδιος σε καθημερινή βάση και θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Να ανοίξουμε όλες τις οργανώσεις, να καλέσουμε τους πολίτες και να θυμηθούμε ότι η αριστερά είναι ο πολιτισμός, η αριστερά είναι η ειρήνη, η αριστερά είναι η αλληλεγγύη, η αριστερά είναι το περιβάλλον, η αριστερά είναι ο αεραστεχνικός αθλητισμός. Με αυτά τα εργαλεία θα ανοίξουμε τις οργανώσεις. Και δεσμεύομαι ότι και εγώ από όποιο ρόλο υπηρετώ θα είμαι εκεί όπως ήμουν εκεί και θα είμαστε όλοι και όλες μαζί σε αυτή την προοπτική, σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι το μόνο μονοπάτι που μας έμαθε η αριστερά να περπατάμε. Και γι' αυτό δεν χρωστάμε σε κανέναν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να κλείσω λίγο στο επίπεδο των προγραμματικών προτάσεων, θέλω να σας πω ότι δεν λειτουργούμε από παρθενογένεση και εν κενό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πλούσιο οπλοστάσιο πολιτικών πρωτοβουλειών και πρέπει να βασιστούμε στις πολιτικές μας προτάσεις. Σαφώς και θα τις αξιοποιήσουμε. Όμως, πρέπει και στο επίπεδο του προγραμματικού λόγου να βρούμε τα δρομολόγια συνομιλίας με την κοινωνία αλλά και ανάκτησης εμπιστοσύνης. Γιατί και το αποτέλεσμα του 2023 είχε ένα σοβαρό ζήτημα ελλείμματος εμπιστοσύνης. Το διαπιστώσαμε. Τα συζητήσαμε στο προηγούμενο συνέδριο. Δυστυχώς μείναν στον ντουλάπι. Δεν αξιοποιήθηκαν. Υπήρχαν πολύτιμες θέσεις που δεν τις αξιοποίησε η προηγούμενη ηγεσία. Απέναντι λοιπόν στα σοβαρά προβλήματα που ζει η κοινωνία, αναδείξαμε στο συνέδριο ένα στόχο που δεν συζητήσαμε πολύ. Το στόχο της ισχυρής πολιτείας. Τι είναι όμως η ισχυρή πολιτεία? Δεν είναι κρατισμός. Η ισχυρή πολιτεία είναι ταυτόχρονα κράτος δικαίου ανεξάρτητες αρχές. Είναι ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, χτυπώντας εκεί που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της αναπαραγωγής της εξουσίας, που καταδυναστεύει και τη δικαιοσύνη, στην επιλογή των θέσεων ευθύνης και στην επιλογή των θέσεων υπηρεσίας. Εκεί πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση. Και εκεί, αν θέλετε, πρέπει να καταργήσουμε τα στεγανά. Παράλληλα, χρειαζόμαστε σαφέστατα να έχουμε ισχυρές ανεξάρτητες αρχές, αλλά πρέπει να έχουμε και θεσμούς δημοκρατικού προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει να έχουμε ισχυρή αυτοδιοίκηση. Αυτοδιοίκηση που θα έχει πόρους, θα ασκεί κοινωνικές πολιτικές
και θα υπηρετεί το δημοκρατικό προγραμματισμό. Γιατί αυτά λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και σήμερα στο συνέδριο της αυτοδιοίκησης συζητάνε τάχατες για ένα νέο εκλογικό σύστημα για να κρύψουν τη χρεοκοπία της αυτοδιοίκησης και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών ίδρυυσης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να προχωρήσουμε και σε αξιοποίηση της τεχνολογίας και να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας σήμερα είναι η αδιαφάνεια στις αναθέσεις. Προτείνω λοιπόν να καταθέσουμε μία πρόταση. Να υπάρχει online αναγραφή σε όλα τα υπουργεία, σε όλους τους δημόσιους φορείς, όλων των συμβάσεων, όλων των αναθέσεων, όλη τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και να είναι εκεί, στον τάκο που λένε όλοι και να ελέγχονται όλοι. Εμείς δεν φοβόμαστε τον έλεγχο. Αυτοί όμως τάχατες χρησιμοποιούν την τεχνολογία μόνο για να καλύψουν ένα επικοινωνιακό αφήγημα. Και προφανώς αυτή η ισχυρή πολιτεία πρέπει να έχει έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς. Είναι πράγματα που τα έχουμε πει και τα ξανασυζητήσαμε σήμερα. Με ισχυρό ρόλο, δημόσιο ρόλο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, με έλεγχο των υπερκερδών, με μείωση του ποσοστού κέρδους, με διμερή συμβόλαια στην ενέργεια, αλλά, συντρόφοι και σύντροφοι, πρέπει να μιλήσουμε και για κάτι παραπάνω. Ερχόμαστε από τις σοσιαλιστικές ιδέες και πιστεύουμε στις σοσιαλιστικές ιδέες. Πρέπει να μιλήσουμε για το μετασχηματισμό της οικονομίας. Άρα για εργαλεία πολιτικής που θα κατανέμουν τις χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι στα ολιγοπόλια, στην επαρχία και όχι στην Αθήνα, στους νέους και όχι στους στασμένους. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές της πολιτείας που θα αλλάζουν το συσχετισμό και στις παραγωγικές δυνάμεις αλλά και το παραγωγικό μοντέλο. Και αυτά μπορεί να τα κάνει αριστερά. Και τα έχουμε ξεχάσει. Δεν θα αναλάβουμε κυβερνητική ευθύνη για να είμαστε διαχειριστές. Θα αναλάβουμε κυβερνητική ευθύνη για να αλλάξουμε τις σχέσεις τις κοινωνικές, για να αλλάξουμε και να μειώσουμε τις ανισότητες, για να γυρίσουν οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα. Και γιατί να μην μιλήσουμε και για φορολογική απαλλαγή των νέων που θα επιστρέψουν. Πώς θα τους καλέσουμε πίσω στην Ελλάδα τα νέα πολύτιμα μυαλά που έχουν φύγει. Αλλά γιατί να μην μιλήσουμε να μπει στις δημόσιες πολιτικές και το πρόβλημα της στέγης. Η πολιτεία πρέπει να έχει δημόσια πολιτική στέγης και να αποδίδει στην ελληνική κοινωνία, στα νέα ζευγάρια, στα ευάλωτα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στις ακριτικές περιοχές ένα κεφάλαιο οικιστικό της τάξης των 10 με 15.000 κατοικιών το χρόνο. Αυτή είναι μια δημόσια πολιτική. Είναι μια πολιτική που κρατάει τους νέους στην Ελλάδα και που δίνει ανάπτυξη στην περιφέρεια. Με συγκεκριμένες τομές θα αλλάξουμε τον τόπο μας. Και πρέπει όταν μιλάμε για δημοκρατία να καταλάβουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο στους θεσμούς και στη λειτουργία του πολιτεύματος. Δημοκρατία είναι να έχουν όλοι πρόσβαση στο αγαθό της υγείας, στο αγαθό της παιδείας, στο νερό, στην ενέργεια, αλλά και στη στέγη και στις μεταφορές και στην ευρυζωνικότητα, γιατί αυτά είναι δημόσιες πολιτικές που πρέπει να λύνει η πολιτεία, όπως ακριβώς ήταν και τον ισχυωτικό ισοδύναμο του αείμνηστου φίλου μας και συντρόφου μας του Νεκτάριου του Σαντορινιού. Με τέτοιες πολιτικές θα αλλάζουμε την κοινωνία. Με δημόσιες πολιτικές και δημόσια ευθύνη. Και η δημοκρατία πρέπει να εφαρμοστεί και στην οικονομία. Αυτά τα διαρθωτικά μέτρα που σας περιέγραψα για την αλλαγή, αν θέλετε, των χρηματοδοτήσεων που χρειάζονται και το δημόσιο τραπεζικό πυλώνα των μικροπιστώσεων και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, δημιουργούν, αν θέλετε, και συνθήκες πλουραλισμού στην οικονομία, που είναι η πραγματική έννοια του εκδημοκρατισμού και στην οικονομία. Γιατί σήμερα πλήττονται όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα μεγάλο τμήμα της, συνολικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να ακουμπούν και κάποια βασικά αγαθά. Το περιβάλλον πρέπει να είναι πόρος ανάπτυξης. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι πόρος ανάπτυξης. Η ιστορία της χώρας πρέπει να είναι πόρος ανάπτυξης. Η αριστερά έχει τη δυνατότητα, επειδή ξεκινάει από αυτές τις αξίες, να δώσει πρόγραμμα κυβερνητικό που να έχει αυτές τις λύσεις. Όμως, αν ξεκινήσουμε από τον πολιτισμό και την ιστορία, αν βάλουμε μέσα οικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου των ακριτικών περιοχών για πολιτικές στέγης και πολιτικές εισοδήματος, πρέπει να συμπληρωθούν με μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δική της φωνή και να είναι φωνή ειρήνης, να είναι φωνή διεθνούς δικαίου, να είναι φωνή αντίστοιχη των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης 19 και της Συμφωνίας των Πρεσπών και της συνάντησης των ηγετών στα Βαλκάνια και της Συμφωνίας 3+1 στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι πολιτικές που μπόρεσαν να αναδείξουν έναν ηγετικό, ένα πρωτοπόρο ρόλο της Ελλάδας.
η διεκδικητική εξωτερική πολιτική κατοχυρώνει τα εθνικά συμφέροντα και αναδεικνύει τη δυνατότητα που έχει η χώρα μας να ασκεί πολιτικές και προς όφελος των πολιτών της. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρω ότι η ώρα δεν είναι καλή για να συζητήσουμε για προγράμματα και πρέπει να δώσω το βήμα μου και στον επόμενο μιλητή. Όμως όλα αυτά είναι πολιτική. Και αυτό που στην ουσία σας καλώ να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στην πολιτική. Γιατί η παραπολιτική, η παρακάμαρα και η τοξικότητα των social media ευνοεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Αποφασίζουμε σήμερα λοιπόν ότι επιστρέφουμε στην πραγματική πολιτική. Στην πολιτική των κοινωνικών αναγκών. Και για όλα αυτά εμείς να γίνουμε η φωνή διεκδίκησης της κοινωνίας. Αλλά και η φωνή αγώνα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο με αγώνα κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ από οποιαδήποτε θέση ευθύνης και αν υπηρετούμε. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και όταν είμαστε σε κυβερνητική θέση ευθύνης. Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα ανθεκτική μπροστά στις προκλήσεις και στις αβεβαιότητες και ειδικότερα και ιδιαίτερα μπροστά στον κίνδυνο της κλιματικής κρίσης που θα μεγαλώσει τις ανισότητες. Και αυτή την Ελλάδα πρέπει να τη χτίσουμε όλοι μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως ήταν μέχρι σήμερα, δεν αντιστοιχούσε στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Και σε όλα αυτά που προσέφεραν οι αγωνιστές της αριστεράς. Σήμερα πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι είναι στο χέρι μας να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα και το αποφασίζουμε από σήμερα. Δεν περιμένουμε την εκλογή νέου Προέδρου. Από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αξιόπιστος, θα είναι σοβαρός, θα είναι αγωνιστικός, θα είναι δυναμικός και θα το δηλώσουμε όλες και όλοι μαζί και μέσα στην αίθουσα και έξω από την αίθουσα. Είναι στο χέρι μας να ακούσουμε ξανά την ψυχή μας, να ακούσουμε ξανά τους αγώνες, να πιστέψουμε ότι τελικά αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα τον αλλάξουμε μαζί. Με το μαζί συνεχίζουμε, ξαναχτίζουμε το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι και όλες μαζί. Ξεκινάμε. Καλή μας επιτυχία.